πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας στη συγκέντρωση εκπρόσωποι εργαζομένων από πάρα πολλούς κλάδους, εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, από το φάρμακο, από τα ξενοδοχεία, από το εμπόριο κτλ. Που αυτό δείχνει ότι η 15η μέρα σήμερα της απεργίας και απεργιακή μάχη που δίνουμε έχει περάσει από τα όρια των δίκαιων των εργαζομένων του όμιλου ΟΤΕ, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι αντικειμενικό, και έχει γίνει ζήτημα συνολικά των εργαζομένων. Γιατί διεξάγεται σε μια περίοδο όπου η εργοδοσία, αξιοποιώντας τους νόμους που πέρασαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και με τις πλάτες αυτής της κυβέρνησης, τηρεί μια στάση η οποία πραγματικά είναι αχαρακτήριση, προσπάθησε με κάθε τρόπο να σπάσει αυτή την απεργία μας, προσπαθώντας να δημιουργήσει αυτοματισμό ανάμεσα στις κατηγορίες των εργαζομένων, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε να στήσει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε με την τρομοκρατία και την καταστολή και πάλι δεν τα κατάφερε, και η παρουσία μας δείχνει εδώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε τα δίκαιο αίτημα της μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων του ομίλου ΟΤΕ και να εξισώνει τα δικαιώματα προς τα πάνω μέχρι τέλους. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να κάνει πίσω από αυτό. Συνεχίζουμε. Αύριο συγκέντρωση στο Διοικητικό Μέγαρο στις 10 το πρωί. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα με στάση εργασίας από τις 12 και 1 η ώρα συγκέντρωση στο Υπουργείο, και από Τρίτη γενικές συνελεύσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς με αποφάσεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους που θα απαιτούν να συνεχίσουμε και να κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Καταδικάζουμε όσους προσπαθούν να σφύρουν την απογοήτευση στους εργαζόμενους. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι εκεί ώστε να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Και αυτό θα κάνουμε. Το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών που βρίσκεται εδώ σήμερα και σαν παραστέγεται έχει καλέσει σε λίγη ώρα σε συνέλευση τα μέλη του που είναι από τον Όμιλο ΟΤΕ. Καλούμε όποιον θέλει να έρθει να παρακολουθήσει τη συνέλευση για να σχεδιάσουμε πώς θα πάμε από την επόμενη μέρα ακόμα πιο δυνατή για να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Νόμος είναι το δίκαιο του εργατή.